Επιστρέψαμε εδώ κυρίες και κύριοι με τις μέλισσες Χρήστος, Κώστας, Θάνος. Όπως το ανέκδοτο, ήταν ο Χρήστος, ο Κώστας και ο Θάνος. Και ο Πάμπος. Τι γίνεται, παιδιά? Πολύ όμορφα. Ε? Βλέπω κάτι εκεί που έχεις κρυμμένο. Ναι, έχω. Κάτσε ρε Κώστα, ακόμα ο άνθρωπος. Επειδή είναι ο μάστορας. Αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πόσο μάστορας είναι. Είστε. Λοιπόν. Ξέχασα το κίτρινο καπέλο. Αχ, γιατί γίνομαι μπομπ στις εκπομπές. Μπομπ ο μάστορας. Και έχω ένα πολύ γρήγορο να σου πω. Πώς λέγεται ο μπομπ ο μάστορας όταν δεν έχει δουλειά? Μπομπ. Θα φέρνουμε ένα άλλη αρέκτο. Θα σου φάει τη δουλειά, ε. Ναι, ναι. Θάνο, για πες, θέλω να ρωτήσω τον Θάνο. Πώς μέλησες, γιατί? Γιατί μέλησες, δηλαδή τα λάντεμα γιατί? Γιατί όχι? Γιατί, πώς βγήκε το μέλησες? Εσύ πώς μας έβγαζες δηλαδή? Εσάς? Ναι. Τώρα με φέρνεις... Και εμείς αυτή τη θέση ήρθαμε, γι' αυτό το βγάλαμε μέλησες. Λίμπουροι. Μπάμπουρες. Γιατί είναι εργατικά όπως και οι μέλισσες. Καλώς. Μάστορες. Μάστορες. Κάστορες. Είμαστε οι κάστορες. Ειλικρινά σκέψου πόσο χάλια ονόματα έπεσαν στο τραπέζι που τελικά επιβίωσε το μέλισσες. Τι ήταν τα άλλα ονόματα? Ξέρω, πιτόγυρα. Το ένα ήταν ράδιο. 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 Πολύ κακό. Ναι, πολύ κακό. Βάλε ράδιο. Βάλε ράδιο. Θα δεν δούλευε. Έτσι κάπως το σκεφτόμασταν. Λέγαμε πώς θα, ρε παιδί μου, θα μπαίνουμε σε κάθε συζήτηση, σε κάθε κουβέντα. Βάλε ράδιο. Τι εννοείς, την πάντα ή το... ή το πραγματικό ράδιο. Αλήθεια μας, πώς προέκυψε το μέλησες? Η αλήθεια είναι ότι κάποιος το πέταξε στην παρέα και μας άρεσε για κάποιο λόγο, γιατί είμαστε βλαμμένοι. Και μετά, ξέρεις, δεν το ήθελε αυτός ο κάποιος. Και μετά εμείς είπαμε, μετά εμείς θέλαμε, αλλά αυτός δεν ήθελε και μετά εμείς... Αν σου κολλήσει κάτι, νομίζω δεν υπάρχει εξήγηση γιατί σ' αρέσει. Ναι, σωστό. Απλά μας κόλλησε, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από το μυαλό μας, έκανε μέλης. Και περνούσε και ένας πλανόδιος μελάς, εκεί που βρισκόμασταν στο Θησίο. Σοβαρά το λάβε. Αλήθεια. Και έλεγε το καλύτερο μέλη, από τις καλύτερες μέλισσες και λέγαμε... Δεν γίνεται να μην το ονομάσουμε έτσι. Έπεσε και μια μέλισσα. Ευτυχώς που δεν φώναζε ντομάτες. Ντομάτες! Ντομάτες! Δεν είχε με ντομάτες. Ναι, δεν είχε πει κανείς να μας λένε ντομάτες, αλλά έτσι, αν είχε πει κάποιος, θα λέγαμε ντομάτες. Η αλήθεια είναι ότι είστε το νούμερο ένα συγκρότημα σε Κύπρο και Ελλάδα. Τεράστια επιτυχία, έτσι, όλα τα τραγούδια, οι εμφανίσεις σας γεμίζουν στάδια. Εσείς το έχετε χαρίσει αυτό, εσείς. Ναι. Το περιμένατε αυτό όταν ξεκινούσατε? Σε την επιτυχία αυτή. Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες κάθε ώρα και λεπτό που μας συμβαίνει αυτό που μας συμβαίνει. Καμιά φορά ξεχνιόμαστε κι εμείς και επειδή είμαστε πολύ πολύ αγχωμένοι πριν ανέβουμε στο στήμα. Αποκλείεται! Σας βλέπω τόση ώρα και θέλω να το φτιάξω αυτό. Μα ήταν στη ληστική άποψη, ρε Ανδρέα. Ανδρέα μου, ήταν στη ληστική άποψη. Να μην το πάμε μπακέτο και να εμφανιστεί. Τι εκπληξαράκι. Αναπάντεχο. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις ότι είναι ο οδηγός μου όταν πάω Αθήνα. Ωραία. Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ναι, ναι. Θα κολλούσε εδώ. Ανδρέα. Ναι, αυτό είναι, κατάλαβες. Παλιό Πασόκ. Σε πήρα, απευθείας. Τι ακούσματα είχατε πριν τις μέλισσες? Ήταν pop rock, ήταν... Εσύ μου φαντάζεσαι. Εγώ τι έκανα? Death metal. Τι έκανα εγώ? Alternative, πιο rock. Πιο όλοι είμαστε, όλοι. Δηλαδή, ακόμα τέτοια ακούσματα έχουμε, δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι όντως είμαστε παλιωροκάδες, όσο και αν δεν φαίνεται, όσο και αν φλόρεψαμε. Εξόψεως, ο Θάνος. Εγώ είμαι πιο παλιωροκάδες. Έχει διατηρήσει την όψη. Μέσα του έχει, είναι μια απαλή ψυχή, θα το έλεγα. Αλλά ακούμε τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να τύχει πάνω στο Ακυρκέφι να... Οι μέλισσες ακούνε τα πάντα. Είναι εξής, τα έντομα ακούνε τα πάντα. Και τα πάντα... Οι μέλισσες ακούνε τα πάντα. Δεν έχει μια ένα πάντα που ακούει μέλισσες. Και να ακούνε μέλισσες. Αλλά είχαμε διαφορετικά ακούσματα και στην πορεία όλα αυτά ήρθαν και έδεσαν έτσι και φτιάξαν το γλυκό. Νομίζω, αν πούμε όντως τα ακούσματά μας, θα εξηγήσουμε πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ άκουγα από Σφακιανάκι μέχρι Deep Purple, ξέρω εγώ. Το φάσμα ήταν τεράστιο. Ναι, ναι. Και επειδή μας αρέσουν πολύ πολύ οι καλλιτέχνες και τους τα βάζουμε όλους από όλα τα είδη της μουσικής, όσοι τουλάχιστον μας κάνουν κάτι στην ψυχή μας, και εμείς
κάπως έτσι λειτουργούμε. Δηλαδή, λέμε από λαϊκά μέχρι υπηρώτικα και, και pop και rock. Ο Θάνος είναι πάντα τόσο ομιλητικός. Προσπαθώ να καλύψω το τώρα είμαι στα καλύτερα μου. Τώρα είναι φίλα στο μελισσό. Είναι όμορφο, γι' αυτό δεν χρειάζεται. Σίγουρα. Θάνο, ξέρω ότι θα επιστρέψετε Κύπρο, έτσι. 25 για συναυλίες, 25 Εβδόμου στο Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 26 Εβδόμου στο Πατήγιο Δημοτικό Αμφιθέατρο και 28 Εβδόμου στο Δημοτικό Κυποθέατρο στη Λεμεσό. Και θα γίνει ένας μικρός χαμός, έτσι. Λούι, το ελπίζουμε και επειδή Άντρη φωνάζει, εγώ πίσω θα ξαναπώ. Λευκοσία, 25 Εβδόμου στο Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών. Στις 9 η ώρα να είστε όλοι εκεί. Λάρνακα, 26 Εβδόμου Πατήγιο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9 η ώρα. Λεμεσό, 28 Εβδόμου. Ιούλιος είναι. Δημοτικό Κυποθέατρο στις 9 ώρα. Γιατί το είπα τρεις φορές. Για να πουλήσουμε εισιτήρια, κατάλαβα. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Εσείς τα βλέπατε και τα λέγατε. Το θέμα είναι να τα... Όχι, τα πεις χωρίς να τα βλέπεις. Πέσα χωρίς να τα βλέπεις. Αφήστε να τα πω. Όχι, δέχτε. Να πω κάτι. Πρόσφατα είδα και ένα βιντεάκι που μου έβγαλε στο Facebook με ένα τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη. Α, ναι, μάλιστα. Πώς ήταν αυτό? Αυτό το παιδί είναι ένα πάρα πάρα πολύ γρήγορο. Εν τω μεταξύ στο επίθετο λέγεται Μπουζούκης ο τύπος και παίζει κιθάρα. Δεν ξέρει. Όνομα και πράγμα. Τον ακούσαμε, μας έβαλε το βίντεο αυτό ένας φίλος από το Κοσμοράδιο, ο Χρήστος, ο διευθυντής του Κοσμοράδιο, και μας λέει άκουσε αυτό το πιτσιρικά. Και πάθαμε πλάκα. Και επειδή είχαμε τη συναυλία αυτή, λέμε πώς να του κάνουμε έκπληξη και χωρίς να το ξέρει, να τον καλέσουμε backstage και να του πούμε εκείνη τη στιγμή να είναι, για να βάλουμε και τον κόσμο που μπορεί να μην το είδε, είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος στο δρόμο με την κιθάρα του, τον μεγάλωνο, όπως βλέπουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μουσικούς που είναι στο δρόμο, που έχει εξαιρετικούς μουσικούς. Ντρέπεσαι να πας από δίπλα. Ειλικρινά, εγώ καμιά φορά. Και του κάνατε έκπληξη. Μήπως εγώ πρέπει να πάω να τραγουδάω στον δρόμο και να έρθει στο stage. Αλλά τελικά, επειδή αυτό το παιδί τραγούδισε και ένα δικό μας τραγούδι και μας συγκίνησε πάρα πολύ, του κάναμε την έκπληξη, τρελάθηκε, τον καλέσαμε στο live και τελικά, χωρίς να το ξέρει, τον ανεβάσαμε και τραγούδισε μπροστά σε 10.000 κόσμο και νομίζω τα κατάφερε. Τελικά είχε πολύ τσαγανό. Έχουμε και εμείς έναν τραγουδιστή του δρόμου, τον Τεύκρο, αν θέλετε να του κάνετε καμιά έκπληξη. Αν είναι κάπου εδώ. Μπορεί να πεις τραγούδι του. Τι επώνυμο έχει? Συγγνώμη. Το επώνυμο, άμα δεν είναι μουσικό όργανο, δεν το παίρνουμε. Α, ναι. Πρέπει να είναι μουσικό όργανο. Βιολί. Τεύχρος Μπαγλαμάς. Πότε μπορεί, 25 Ιουλίου στη Λευκοσία, 26 στη Λάρνακα, 28 στη Λεμεσό. Το ήξερες. Λοιπόν, θέλω να δω... Θάνο, ξέρεις τι είναι αυτό? Το ξέρω ότι θα έρθουμε για δουλειά εδώ. Ξέρεις τι είναι? Αυτό όχι, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρεις τι είναι, να πω εγώ. Για πες, ρε Μάστρο. Λωστός, μπρο. Λωστός. Λωστός, ε. Εμείς λέμε το Σιλούα στην Κύπρο. Είναι Σιλούα, γιατί είναι μικρό. Έχουμε και Σιλαρό, που είναι το μεγάλο. Ακούγεται πολύ σεξι. Ναι, είναι Σιλούα. Φέρτη Σιλούα. Ναι, γενικά παραβιάζεις αντικείμενα με αυτό, ε. Αυτό, ναι. Είναι αρκετά μακρύ. Αυτό ξέρεις τι είναι? Χτένα. Ξύστρα. Όχι. Βούρτσα. Είναι βούρτσα με τέλι για να τρίφκεις το άιωμα. Είναι... Τι να τρίφτεις? Ρε, εσύ είσαι ο μάστορας, εγώ θα σταμάθω. Σε έχασα στο βούρτσα. Είναι τελόβρουτσα που τρίφκεις το άγιωμα. Το άγιωμα. Τον Iron Man. Τρίφεις τον Iron Man. Τον Iron Man. Τον Batman. Τελευταίο. Τελευταίο. Όλο και μεγαλώνουν. Τσάπα. Όχι ρε τσάπα ρε. Σκεπάρνι. Σκεπάρνι, αλλά εμείς το λέμε σεπάρνι. Αλήθεια. Ναι, ρε, γεμώνει το στόμα. Σκεπάρνι το υποτιμάς. Ενώ αν πεις σεπάρνι, γεμώνει το στόμα σου. Δεν ξέρω, φοβάμαι να το πω σεπάρνι, μπορεί να μου έρθει στο κεφάλι. Σεπάρνι και σε σηκώνει αυτό. Ρε, εσύ αυτό θα τον πάρω μαζί μου. Σου είπα, ότι είμαι φαν, αλλά... Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Που ήρθατε στο φινάλε μας. Λουίς, κύριε κύριοι! Λουίς! Μέλισσες!